Ώρα εν καμινό. Κύριε Τσαγκάρη. Παρακαλώ. Μιλάει με το διπλανό του. Όπως αντιλαμβάνεστε, η συζήτηση συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της προβολής διαφημίσεων. Έχουμε συνδεθεί, έχουμε εικόνα από τη μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Είναι η συγκέντρωση υπέρ του ΝΕ. Ταυτόχρονα υπήρξε μια γερή νεροποντή, η οποία δεν στάθηκε ικανή, τουλάχιστον μέχρι τις 9 η ώρα, να διαλύσει τον κόσμο. Λοιπόν, εχθές είχαμε επίσης τη συγκέντρωση πολύ κόσμο. Τη δείξατε. Βεβαίως τη δείξαμε. Ασφαλώς τη δείξαμε. Γιατί ήταν πολύ και μεγάλη. Και να σας πω κάτι, έτσι, κύριε Παλαβούρα. Μεγάλη. Η εκτίμησή μου είναι ότι η σημερινή ήταν μεγαλύτερη, αλλά όχι, δεν είναι αυτό σωστό, είναι υποκειμενικό. Σωστό. Καθόλου. Αλλά να σας εγώ πω είδα κάτι. Και τις δύο. Εγώ θα ήθελα. Στη μία ήμουνα στη χθεσινή. Θα ήθελα και εγώ ήμουνα στη σημερινή. Θα ήθελα να διαδηλώσουμε μαζί. Μαζί. Διότι θα πρέπει να μας ενώνει η ανάγκη να μείνουμε στην Ευρώπη και η ανάγκη να μειωθούν τα μέτρα λιτότητος. Από τα δύο και τα δύο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, και να τα παλέψουμε μαζί. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μην έχουμε ένα ψεύτικο όνομα και το. Το λέω για εσάς, το λέω για άλλους. Λένε Ευρώπη, Ευρώπη. Δεν το συγκνοποιούν όμως και να πούνε η Ευρώπη σήμερα. Ποιους έχει ηθήνοντες, αυτό που είπα προηγουμένως για ελίτ. Λέτε κι εσείς. Ακόμη και για τη μεγάλη ανατροπή στην Ευρώπη. Και την προηγούμενη φορά που να παλέψουμε μέσα στην Ευρώπη. Μέσα στην Ευρώπη, δεν λέω. Γιατί είναι και η Ευρώπη των κοινωνικών δικαιωμάτων, των κινημάτων. Που λιγοστεύουν, που σμικρίνουν. Μα να τα κάνουμε περισσότερα. Να τα κάνουμε αυτό. Όχι να πάμε συνοδοιπόροι τη Αλγερία. Εγώ μίλησα για την ηθήνουσα τάξη και τους ηθήνοντες της Ευρώπης. Έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είχαν οράματα και μπορούμε να τους ονοματίσουμε. Έτσι, εγώ συμφωνώ. Έτσι. Εγώ θα συμφωνήσω σήμερα ότι η σκληρή πολιτική του Βερολίνου θα έκανε να τρίσουν τα κόκαλα του Αντενάουρη, του Έρχαρτ ή του Σιράκ ή του Μιτεράν ή του Σουμό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αλλά ο αγώνας πρέπει να δοθεί, κύριε Μπαλαούρα, μέσα στην Ευρώπη. Ναι, μέσα στην... Όχι να πάει η Ελλάδα πίσω από την τριτοκοσμική κουρτίνα. Γιατί πού το είδατε όχι... αυτό. Μα... Πού το αν είδατε φύγουμε αυτό. Από το ευρώ, πού θα το φύγουμε για την Ευρωπαϊκή γιατί Ένωση. Γιατί το βάζετε, κι εσείς. Μα αν θα φύγουμε από το ευρώ, πού θα πάμε. Μισό λεπτό. Καταρχήν είναι διαφορετικό πράγμα η ζώνη του ευρώ, το ξέρετε πολύ καλά, και διαφορετικό πράγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μη σας παρασύρωσε τέτοια. Όχι, ναι, υπάρχουν κράτη που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή και είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει opt-out από το ευρώ. Δεν έχει opt-out από το ευρώ. Επιτρέψτε μου κάνω αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό με εξέλεξαν οι Έλληνες. Δεν υπάρχει δυνατότητα εκτός ευρώ να φύγει κάποιο από το ευρώ και να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν το προβλέπουν οι συνθήκες, κύριε Παλαούρα. Τι προβλέπουν, να μας αποβάλουν εμάς. Οι συνθήκες δεν προβλέπουν. Τι λέτε τώρα. Δεν θα μας αποβάλουν. Θα υποχρεωθούμε αν δεν προσέξουμε λόγω της ασφυξίας ρευστότητος να τυπώσουμε δραχμή. Θα το ζητήσουμε ήδη να πάμε στον όρο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, άμα δεν έχουμε ρευστότητα, δεν θα πάμε πουθενά. Θα πάμε σε μια καλή συμφωνία. Δεν θα είναι μνημόνιο. Μακάρι να πάμε σε καλή συμφωνία. Θα είμαστε στη ζώνη του ευρώ, αλλά ξέρουμε να παλεύουμε, να αντιστεκόμαστε και να διαμορφώνουμε τις συνθήκες όσο δυνατόν καλύτερα για πρώτα τον ελληνικό, Θεός, μακάρι. Για τον ελληνικό να λαό. Ρωτήσω κάτι, δεν έχουμε ιδεολειψίες. Επειδή ο χρόνος τελειώνει, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό. Ο κόσμος που περιμένει στις ουρές, ανεξάρτητα αν έχει ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ αριστερά-δεξιά, άκρα-αριστερά, άκρα-δεξιά, που είναι συμπολίτες μας. Ο κόσμος αυτός θέλει να μάθει. Να πάρουμε τις δύο εκδοχές. Εάν ψηφίσει την Κυριακή όχι, θα έρθει χρήμα από Δευτέρα. Διότι τα πράγματα είναι πολύ πρακτικά. Και επιτρέψτε μου, για αυτούς που δεν συμπαθούν την Ελλάδα, είναι και πολύ κοινικά. Χρειαζόμαστε ρευστό, ζεστό χρήμα. Το χρήμα μπορεί να προέλθει είτε από τα ευρωπαϊκά ταμεία, είτε κάνω κάποιες υποθέσεις, από τη Ρωσία, την Κίνα. Πήγε στη Ρωσία ο Πρωθυπουργός, καλά έκανε και πήγε. Και ο κύριος Κουρής δημοσίευσε κατά αποκλειστικότητα και μπράβο του στην Κόλτρα Νιούς της Κυριακής και δεν διαψεύστηκε το διάλογο που είχε με τον Πούτιν. Διαβάζω λοιπόν ότι του είπε ο ισχυρός άνδρας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και μεγάλος παίκτης, εγώ παρακολουθώ τον Πούτιν αν θέλετε και το λέω ευθέως, του είπε πρόσεξε Αλέξη, μη βγεις τώρα από τη ζώνη του ευρώ γιατί τώρα δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Οι Κινέζοι κάναν δήλωση και είπαν θέλουμε την Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ. Γι' αυτό επιλέγουν να επενδύσουν εδώ με την Κόσκο και με άλλες επενδύσεις. Γιατί θέλουν η Ελλάδα να είναι η πύλη της εισόδου των κινέζικων επενδύσεων και οικονομικών συναλλαγών προς την
Ενωμένη πάντως Ευρώπη δεν πήγαμε και ποτέ για δάνειο. Ρωτάω λοιπόν, το ξέρετε από πολύ πού καλά. Θα βρούμε ρευστότητα λεπτό, δεν εάν δεν μας δώσει η Ευρώπη. Θα βρούμε, θα βρούμε από εκεί που είναι υποχρεωμένοι να μας δώσουν. Πώς θα τους υποχρεώσουμε. Θα τους υποχρεώσουμε. Όταν λέμε δεν συμφωνούμε μαζί σας, όταν τους βρίσουμε πρωί μεσημέρι βράδυ. Σας είπα προηγουμένως το παράδειγμα και είσαστε έμπειρος δημοσιογράφος και η κυρία Σπυράκη χρόνια στο δημοσιογραφικό επάγγελμα. Στο δημοσιογραφικό κουρμπέτι. Κουρμπέτι, ναι. Θυμόσαστε πολύ καλά. Θυμόσαστε πολύ καλά. Όταν έγινε, εγώ περισσότερο χαρακτηριστικά θυμάμαι, σας είπα κάποια παραδείγματα για δημοψηφίσματα, θυμάμαι το παράδειγμα της Ιρλανδίας. Όταν οι Ιρλανδοί παρανόμησαν με εισαγωγικά τη λέξη και προχώρησαν στο δημοψήφισμα, πριν γίνει το δημοψήφισμα είχαν ταραχτεί όλοι και όταν. Όταν έγινε το δημοψήφισμα και αποφάσισε ο Ιρλανδικός λαός με συντριπτική πλειοψηφία ότι δεν θέλει αυτό, αυτό που τους λένε, τότε πήγανε και κάνανε ειδική συμφωνία η Ιθήνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ευρωζώνης, κάνανε ειδική συμφωνία. Το έχουμε δέσει ότι θα αντιδράσουν έτσι σήμερα και αν δεν αντιδράσουν έτσι... Επιστροφή στις ουρές, στην ησυχία. Παρά την τριτοκοσμική Ελλάδα. Όχι, θα το ρισκάρουμε αυτό, κύριε Παλαούρα. Ούτε μπλόφες κάνουμε τίποτα. Αυτό ξέρουμε, λέω. Όχι. Ξέρουμε. Να, και χτες βυθιστήκαν τα χρηματιστήρια παγκοσμίως. Ξέρουμε ότι δημιουργείται πρόβλημα. Δεν θα συμφωνήσω ότι βυθιστήκαν. Και σήμερα βυθιστήκαν τα συμφωνήματα. Οι Ευρωπαίοι δείχνουν. Ότι έχουν πλάν B σε βάρος μας, αν δεν προσέξουμε. Και σήμερα παρενέβη. Και ο κύριος Σόιμπλε μας την έχει στημένη. Θυμόσαστε τι είπε. Γιατί δεν κάνετε, παιδιά, και ένα δημοψήφισμα. Μας πρόχνουν, κύριε Μπαλαούρα. Μας πρόχνουν να γλιστρήσουμε. Ο Σόιμπλε ήθελε. Και εμείς πάμε να πέσουμε στο κενό. Ο Σόιμπλε, επειδή είναι πονηρός, ήθελε να κάνουμε δημοψήφισμα για ευρώ ή δραχμή. Δεν ήθελε να κάνουμε δημοψήφισμα. Μα εκεί θα πάει δυστυχώς. Δεν θα πάει. Μα δεν πάει. Εκεί πέρα πώς το κάνουμε. Δηλαδή όλοι γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ψηφίσουμε. Όλοι σχεδόν οι αντιπολίτες με εξαίρεση το ΚΚΕ μας κατηγορούν χωρίς να μπορούν να έχουν ένα πιστικό στοιχείο. Απλώς φωνάζουν και αποχωρούν από τη Βουλή. Και μάλιστα ιδιαίτερα το ποτάμι σήμερα και προχτές με τον αρχηγό του και σήμερα με τον Θεοχάρη. Κατάντησε να πούμε τέτοιο λαϊκισμό, τέτοιο ιδεολογικό. Είπε μάλιστα Θεοχάρης ότι έχουμε φτιάξει εντός του Μαξίμου. Εντός του Μαξίμου. Ότι έχουν στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου στο Μαξίμου. Και εγώ μπορώ να πω. Και εγώ μπορώ να πω ότι σας είδα στο Μαξίμου να σχεδιάζετε επειδή είστε καλό σχεδιασμό. Τη νέα δραχμή. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Παναγιώτοπο, αυτά είναι αστειότητες και λιώτες, λαϊκισμοί και συκοφαντίες. Πώς το κάνουμε έτσι. Μα με συγχωρείτε, η Μπακογιάννη είπε για ελέγχους κεφαλαίων και για κλειστές τράπεζες και πραγματοποιήθηκε αυτό. Όταν το είπε, κάνεις... την κατηγορήσατε, όχι εσείς προσωπικά ο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Ότι κινδυνολογεί. Μα, κύριε, και σε 8 μέρες έγινε αυτό για το οποίο κατηγορήθηκε η Μπακογιάννη. Δεν είναι 8 ημέρες, ήταν στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Βάλτε δύο εβδομάδες παραπάνω. Είναι 1,5 μήνας είναι. Λοιπόν δεν μου απαντήσατε. Όχι, σας απαντάω. Από πού θα βρούμε το ρευστό, αν απαντήσουμε όχι. Πρέπει να υποθούν όμως αυτά που πρέπει να υποθούν. Παλαούρα μου, αλλά μιλήσουμε και εμείς, γιατί και εμείς είναι μια δουλειά ότι, κάνουμε, ότι, καταλαβαίνετε. Ότι δεν γίνεται κανένα σχεδιασμό για καμία δραγμή. Το ερώτημα είναι απλό. Θα πάρουμε αυτό το πακέτο που μας δίνανε οι δανειστές. Να βυθίσουμε ξανά τον κόσμο σε κοινωνική κρίση και την οικονομία σε ασημότητα. 5 χρόνια ήταν αυτή η ιστορία. Με ανοιχτά τα ATM, με ανοιχτές τις τράπεζες. Αλλά είναι 5 χρόνια δυστυχίας. Θα συνεχίσουμε. Θέλει ο ελληνικός λαός αυτή τη δυστυχία. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να τη θέλει και να αποφασίσει ο ίδιος αν τη θέλει. Είναι πολύ απλό το ερώτημα. Παλεύουμε μέσα. Για να κλείσουμε. Έχουμε κάνει, καταρχήν συμμάχους. Ένα λεπτό, κυρία Σπυράκη. Έχουμε κάνει συμμάχους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Εσείς που είσαστε στο Ευρωκοινοβούλιο, θα παρατηρείτε, θα διαβάζετε ξένες εφημερίδες. Θα δείτε ότι έγινε προχτές έγινε στο Λονδίνο μεγάλη διαδήλωση. Έγινε στο Παρίσι, έγινε μια τεράστια διαδήλωση. Όλα αρκούνε. Έγινε μια τεράστια διαδήλωση στη Μαδρίτη. Έγινε στο ίδιο το Βερολίνο. Έγινε στην καρδιά του Θηρίου που είναι η Φρακούρτη. Λοιπόν, αυτά δεν συγκινούν κανένα. Μάλιστα. Ο Ομπάμα, ένα τελευταίο ερώτημα είναι. Ο Ομπάμα, γιατί παρεμβαίνει, μας αγαπάει? Αγαπάει μια κυβέρνηση που είναι αριστερή, που είναι η πρώτη αριστερή κυβέρνηση στην Ευρώπη? Απλώς ο Ομπάμα κατανοεί ότι δεν μπορεί να αντέξει η Φίλιος και κυρίως η Ευρώπη μια μεγάλη κρίση εξαιτίας των βλακωδών κινήσεων του νησίου. Κυρία Σπυράκη, για να κλείσουμε. Λοιπόν, εναλλακτική χρηματοδότηση δεν υπάρχει. Δυστυχώς. Τα BRICS, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Παγκόσμιας Τράπεζας, θα μειώσουν έτσι κι αλλιώς το ρυθμό ανάπτυξης. Η Ρωσία δανείζεται με επιτόκιο πιστωτικής κάρτας και η Κίνα. Δεν σας διακόψα. Μιλήσατε 45 λεπτά. Λοιπόν, και η Κίνα προτείνει να παραμείνουμε στο ευρώ γιατί αγοράζει χρέος μόνο σταθερό και τίποτα άλλο. Εναλλακτική χρηματοδότηση λοιπόν έξω από την Ευρωζώνη δεν υπάρχει.
καλά είναι το δημοψήφισμα να μην συμβεί. Ή η κυβέρνηση στη διαδρομή να αλλάξει την τοποθέτησή της, γιατί έτσι κι αλλιώς η πρόταση την οποία θέτει ως ερώτημα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, υπάρχει μια άλλη πρόταση. Το επίγον είναι να επανέλθει στη διαπραγμάτευση, να συζητήσει και να πετύχει το συμβιβασμό και μετά θα τα εξηγήσουμε και θα συζητήσουμε όλα. Σαφές και τις ευθύνες και τα προβλήματα. Σαφές βασικό και πολύ σπουδαίο. Το ναι ή όχι την Κυριακή είναι ναι ή όχι στο ευρώ. Είναι ναι ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ναι ή όχι στο κοινό μας νόμισμα, είναι ναι ή όχι στην ασφάλεια, δεν σας διέκοψω ούτε μια στιγμή, είναι ναι ή όχι στην ασφάλεια που μας παρέχει ο ευρωπαϊκός χώρος και θυμάστε την κομβική επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλή και γιατί έγινε, είναι ναι ή όχι στις αλυτρωτικές διαθέσεις των γειτόνων, είναι ναι ή όχι στη Frontex που αποτρέπει την παράνομη μετανάστευση, είναι ναι ή όχι στο ΕΣΠΑ και στις αγροτικές επιδοτήσεις που δίνουν 35 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα τα επόμενα 7 χρόνια. Θέλω πραγματικά να κάνω μια έκκληση. Όλοι εμείς να ρίξουμε μια ματιά γύρω μας και να θυμηθούμε πώς ήταν η Ελλάδα το 1981. Ήμουνα μαθήτρια στο σχολείο. Δεν υπήρχε τότε κανένα έργο υποδομής. Δείτε τις ταμπέλες των έργων υποδομής και θυμηθείτε τι έχει κάνει η Ευρώπη για μας. Όταν ψηφίζουμε ναι, δεν ψηφίζουμε ναι στις προτάσεις των δανειστών. Ψηφίζουμε ναι στη διατήρηση του κόπου μας. Ψηφίζουμε ναι στα επιτεύγματά μας, ψηφίζουμε γιατί ως γυναίκες, ως μανάδες, θέλουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν τώρα σε μια ευρωπαϊκή χώρα λόγο, και όχι στη Ζιμπάμπουε. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κύριε Τσαγκάρη. Για να κλείσουμε, κύριε Τσαγκάρη. Είσαστε έτοιμοι να είμαστε τη θέση. Μιλήσατε 45 λεπτά. Δημοκρατία, με την άδειά σας. Ποια άδειά μου, δεν δίνω καμιά άδειά. Τι πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος, είστε δημόσιο πρόσωπο. Θα πάρετε θέση δημόσια. Κοιτάξτε, πρέπει να προσδιοριστεί το ναι και το όχι. Δεν το έχουμε προσδιορίσει, κύριε Τσαγκάρη. Ακούστε, εάν όλοι οι Ευρωπαίοι καταλαβαίνουν στο ναι ότι τους αγαπάμε και στο όχι ότι δεν θέλουμε να τους βλέπουμε, την ώρα που κάνουμε ένα αίτημα για 30 δισεκατομμύρια ευρώ, πρέπει κάποιος να εξηγήσει στον κύριο Γιούνκερ ότι δεν εννοούμε, δεν τον θέλουμε αν ψηφίσουμε όχι. Υπάρχει θέμα, ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα στη μετάφραση και όπως είδατε το τελευταίο πεντάμινο. Φαίνεται από τις πολλές ώρες συζητήσεων που κάνουμε με τους Ευρωπαίους ότι δεν καταλαβαίνουμε τα ίδια. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πέρα και έξω από το αν μας συμπαθούν ή όχι. Που πρέπει να βρούμε δρόμο επικοινωνίας με τη γερμανική Ευρώπη. Καλώς ή κακώς δεν τη φτιάξαμε. Μπορεί να μην τη θέλουμε. Αυτή είναι. Και μέχρι να αλλάξει, είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε μια άκρη με αυτή τη γερμανική Ευρώπη. Ασφαλέψουμε από μέσα να την αλλάξουμε. Αν δεν τη θέλουμε, όπως ας πούμε σκέφτεται μια άλλη σχέση με την Ευρώπη ο κύριος Κάμερον, σας θυμίζω ότι πώς λειτουργήσε εκείνος. Ανακοίνωσε δημοψήφισμα το 2014, θα το κάνει το 2017 και μόλις προχθές πέρασε από εκλογές τις οποίες επανεξελέγει πανηγυρικά. Και τι ρυθμό ανάπτυξης έχει το Ηνωμένο Βασίλειο, θέλω αφήστε, να μας πείτε. Δεν, εγώ δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Εγώ λέω ότι αυτές οι κινήσεις. Αυτή είναι η λεπτομέρεια. Αυτές οι κινήσεις εγώ θέλω να επισημάνω. Μιλάει για απόσταση ο Κάμερον. Μιλάει για απόσταση. Άλλα πράγματα με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Μην τα μπερδεύουμε. Τελειώνουμε. Αφαιρούμε χρόνο από τον κύριο Μάκη Κουρί και από τον κύριο Σωτήρη Μπαλαούρα. Βάλουμε του καλεσμένου. Για τον Μάκη Μπαλαούρα. Ο Μάκη Μπαλαούρα θα επανέλθει νωρίτερο. Αφού πρώτα κατέβει στην Ηλία. Μαθαίνω ότι ετοιμάζεστε να περιοδεύσετε στην Ηλία. Να ενισχύσουμε το μεγάλο όχι του ελληνικού λαού. Μόλις επιστρέψετε θα τα πούμε. Κύριε Παναγιωτόπουλε, διαφορετικά θα έχουμε δυστυχία μεγαλύτερη στον κόσμο. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Νομίζω ότι μέχρι αύριο το βράδυ ενδεχομένως να έχουμε και σημαντικές προτάσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίπτωση, Δευτέρα, μετά το μεγάλο όχι, θα έρθουν οι δανειστές να κουβεντιάσουν. Ευχαριστώ τον κύριο Μάκη Μπαλαούρα, την κύριε Μαρία Σπυράκη και τον κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη. Παρακαλώ, που ήταν τρεις πολύ ζωηροί και πολύ ενδιαφέροντες συνομιλητές. Σωτήρης Ξενάκης, Μάκης Κουρής και εν το μέσο της νυχτός Εμίλιος Λιάτσος. Καλό βράδυ.